Άγγελο, την έχει σαν κόρη της, καθώς εκείνη έχει αγόρια, τα όνειρα που έκανε για αυτό το ζευγάρι. Μου πήρε τηλέφωνο το παιδί και είπε ότι θα βγει με την παρέα του σε παραλία. Μίλησα μαζί του, όλα καλά, όλα ωραία και έχει πάει. Τη νύχτα μου πήρε η κοπέλα του τηλέφωνο, με ξύπνησε τη νύχτα, δεν ξέρω τι ώρα ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, και μου λέει ότι το Στάθη τον μαχαίρωσανε. Ο γιος μου ήταν ένα πολύ καλό χαράκτηρα και όλους λυπάται, όλους να βοηθήσει. Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω ακριβώς τι ήτανε. Ξέρω μόνο που έχουν βγει έξω και αυτός σε πήρε τηλέφωνο και του ενόχλησε την αδελφή πρώτα και μετά την κοπέλα. Τι είπεν, μέχρι σήμερα δεν ξέρω. Και η κοπέλα κάνει παράπονο το γιο μου. Και πήγαινε ο γιος μου να μιλήσει μαζί του. Μου είπε να μην το πειράζει, να μην ενοχλεί, να μην παίρνει τηλέφωνα και να μην ενοχλεί την κοπέλα και την αδελφή της. Και πώς κατάλαβα εγώ από ότι γύρισε, φαίνεται και ήταν και χτύπησαν ένα σωλάνο του μπουνιές σίγουρα και από ότι γύρισε να φεύγει το παιδί μου, από πίσω ξεκίνησε να χτυπάει 15 μαχαίρες. Δεν ήξερα τι έκανα. Πρώτα έτρεμε όλο το κορμί μου. Πήρα τηλέφωνο τα αδέλφια μου, τα ανέψια μου και περίμενα ότι θα πάω στο νοσοκομείο και θα είναι ζωντανό το παιδί μου. Μετά από αυτό ερώστησα, έπαθα έφραγμα, σταμάτησα, είχα μαγάζι, το έκλεισα, δεν μπορούσα να δουλεύω. Δεν σας έλεγε καθόλου για τα προβλήματα που είχε η αδερφή της κοπέλας του με τον πρώην σύζυγό της? Μου το είπε που έχει αδελφή και δεν πάει καλά με τον άντρα της. Με τον άντρα της, δεν ήταν παντρεμένη, εσύ ζούσα. Και μου το έλεγε που δεν την αφήνει να πάει στη μαμά, δεν έχουν επικοινωνία με το τηλέφωνο, αυτός δεν αφήνει τίποτα. Και το μόνο αυτό το είπα, λέω, Στάθη μωρό, μη ανακατεύεσαι, έχουν εκεί τον πατέρα της, έχουν το πρώτο, τον γαμπρό, το μεγάλο, να πάνε εκεί. Μη πες, άμα ο Στάθης έχει μία χαράκτηρα που λυπάται όλους και ότι η κοπέλα του, αν θα έκλαιε, κάθε ένας είναι άντρας δίπλα. Ήταν 3 χρόνια μαζί του και μ' άρεσε πάρα πολύ σαν ζευγάρι και μ' άρεσε και η κοπέλα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Μου είπε, μαμά, γνώρισα μια κοπέλα και μου λέει, θα σε φέρω να σε γνωρίσω. Λέω, βεβαίως, φέρτε. Που τι ήταν στο σπίτι, μου άρεσε πάρα πολύ το κορίτσι. Ψηλή, ταιριάζουνε. Γιατί ήταν και αυτός ψηλός και αυτή ψηλή, το μαλλί της μακρύ. Και όπου έχω πάει, τη φέρνα τα δώρα της. Ρούχα, γιατί μου άρεσε, δεν είχα κορίτσι. Και ήταν για μένα ξανά το παιδί μου. Κορίτσι έκανα σε οικογένειά μου. Και μ' άρεσε το αντίσημο, όπως φοράνε η νεολαία τα κορίτσι. Δεν είμαι και μεγάλη πολύ. Παντού ήταν μαζί του. Είχαμε και αυτοκίνητο και πήγαμε μαζί και πότε τους έβλεπα το καμαρώνα και έλεγα το παιδί μου. Νοικιάσανε και ένα σπίτι που πήγανε χώρα να μένουν μαζί. Μετά μου λέει ο Στάθης, μαμά, κάτι γιορτή ήταν, δεν θυμάμαι τι ήταν, και λέει να την κάνω και ένα δώρο λαχτυλίδι, μονόπετρο. Και πήγα εγώ το πέρα το δαχτυλίδι και την έκανε δώρο. Και εκείνη έχει πόνο. Εκείνη έχει άλλο πόνο. Γιατί ήταν ο Στάθης πρώτος. Που ήταν 17 χρονών. Ήταν πρώτος. Η μάνα ζεκεμένη και το πόνο κουβαλάει όλη τη ζωή της. Δεν μπορείς να το αφήσεις αυτό. Εμένα το σπίτι μου ήταν πολύ ανοιχτό. Οι φίλοι του,
του μικρού οι φίλοι στο σπίτι μου, ταΐζω, κάνω, ράνω, γέλιο, πλάκα, χαρά στο σπίτι μου. Και τώρα έκλεισαν το σπίτι μου, ούτε χριστουγεννιάτικα δέντρα, ούτε γιορτές, τίποτα. Δεν θέλω να βγαίνει, θέλω να μείνει εκεί μέσα. Να μένει μέσα. Πόσο εύκολο μπορεί να είναι για μια μητέρα να αντικρίζει στη δικαστική αίθουσα τον φωνιά του γιού της? Χαμογελάει. Δεν νιώθει που έκανε. Δεν νιώθει το πόνο. Χαμογελάει. Ένας είναι... Δεν είναι νορμάλ. Δεν είναι νορμάλ. Ήταν χρυσό παιδί. 14 χρονών δούλευε. Δεν δούλευε. Και μου φέρνει το μισθό του πάνω στο τραπέζι και μεγάλωνε τον αδελφό του, τον μικρό. Και να πληρώνει τα φροντιστήρια του, τη γλώσσα του, τα πάντα. Και ήταν σαν πατέρας του Γιώργου. Και πότε δούλευε να φέρνει το μισθό και βάλει στο τραπέζι. Και το πρωί με ρώτησε, μπορώ να παίρνω 5 ευρώ να αγοράζω τα σιγάρα? Αυτό ήταν το παιδί. Συγκλονίζει ο σύντροφος της Αγγελικής που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του πατέρα της. Μου λέει, αν τα πεθάνω θα με αγαπάς ακόμα? Του λέω, μην ξαναλες αυτά τα κουβέντες, θέλουμε να ζήσουμε μπροστά. Φοβότανε για τη ζωή. Φοβόταν, σαν ήξερε που κάτι θα γίνει, σαν ήξερε. Μιλά για τη σχέση του με την 28χρονη, για τον κατηγορούμενο και περιγράφει καρέ-καρέ όλα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ. Εγώ θέλω να το... να μην τον σκοτώσουν αυτό, ναι. Να του δώσουν όλη τη ζωή του εκεί στη φυλακή, να σαπίσει. Αυτό θέλω. Αυτό θέλω, να σαπίσει.